λειτουργήσε πάντα σε αυτή τη χώρα με υψηλό πολλαπλασιαστή. Δηλαδή κάθε ευρώ που δινόταν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δημιουργούσε αποτελέσματα για τη μεγένθηση του ακαθάριστου χώρου προϊόντος πολύ περισσότερο από ένα ευρώ. Το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων με τις κυβερνήσεις που έχουμε περικόπτε. Σήμερα γίνεται τσάκος του box για να εμφανίσουν πρωτογενές πλεόνασμα, κόβουν αυτό. Ωραία. Τρίτον, υπάρχει το ζήτημα του ευρύτερου εργασιακού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Νομίζετε ότι δεν έρχονται μεγάλες επενδύσεις ή μικρές ή πολλές επενδύσεις στη χώρα επειδή λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, αυτό είναι μια επιφανειακή, επιπόλαια και λανθασμένη εκτίμηση. Ευχαριστώ όμως να ακούγεται. Προς τους επενδυτές να λέτε ότι τους κλείσετε μέσα. Τα ακούω επενδύσεις αυτό. Δεν λέμε εκεί που υπάρχουν σκάνδαλα. Προσέξτε, θα πάνε στη δικαιοσύνη μόνο όσοι παραμένουν τον κόσμο. Όλα σκάνδαλα τα βλέπετε, κύριε. Εμείς λέμε θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα. Για την νομιμότητα μιλάμε. Το επαναλαμβάνουμε λοιπόν. Όμως το ερώτημα παραμένει. Όταν ένα κορυφαίο στέλεχος του κόμματος κάνει μια παραδοχή. Λοιπόν, ο κύριος Γρανασάκης είπε ότι είναι λάθος ερώτηση. Να δείτε όλη την συνέντευξη και ότι με αυτούς τους τρόπους μπορεί να ξαναλειτουργήσει η οικονομία. Να σας πω εγώ είχε κάτι άλλο. Είχε δίκιο ο Παπανδρέου, κάτι γνώμη σας? Όχι, δεν είχε δίκιο, διότι ο Παπανδρέου κορόιδευε συνειδητά. Είχε τις επαφές με το Στροσκάν, το ξέρουμε αυτό. Ναι. Ετοιμαζόταν να φέρει στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και έλεγε λεφτά υπάρχουν. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λοιπόν. Στην Ευρώπη. Οι Πορτογάλοι και οι Ιρλανδοί γιατί δεχτήκαν να υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό αυτό Ταμείο? Αυτό έγινε μετά. Αυτό είχε που λέτε υπηρετεί τις χειρότερες συνωμοσιολογικές θεωρίες και είναι ντροπή για έναν αριστερό να υπηρετεί συνωμοσιολογικές θεωρίες. Μίλησε ο Στροσκάν και είπε την εποχή. Είναι ντροπή για αριστερό άνθρωπο να υπηρετήσει θεωρίες συνωμοσίας και να λέτε ότι ο Παπανδρέου έφερε στην Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εντάξει. Γιατί υπάρχει στο πρόγραμμα της Πορτογαλίας? Είναι συνωμότης ο Στροσκάν. Είναι συνωμότης ο Παπανδρέου και έφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση το αποδέχτηκε και είπε μπράβο Παπανδρέου, καλά έκανε και μας έφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχει βγει στη δημοσιότητα μετά τη συνέντευξη του Στροσκάν και από άλλα στοιχεία ότι την εποχή που ο Παπανδρέου ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν. Ήξερε ότι η χώρα μπαίνει σε δύσκολη κατάσταση με την χρηματοπιστωτική κατάρρευση και ασφυξία και είχε ήδη διαπραγματεύσει με το δούλο του. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Άρα λεφτά δεν υπήρχαν. Λοιπόν, άλλο για τα λεφτά υπάρχουν. Γιατί αν υπήρχαν η τα λεφτά χώρα, και δεν τα συλλάβαμε, είναι άλλο παπαγγέλιο. Άλλη κουβέντα. Η χώρα αν υπήρχαν λεφτά και δεν τα φορολογούσαμε, φεύγαν στο εξωτερικό, ήταν μαύρη εργασία. Να σας πω γι' αυτό λοιπόν. Είναι άλλο πράγμα. Ναι, να σας πω γι' αυτό. Η χώρα και άλλο τότε, το δεν υπάρχουν γιατί έχουμε καταστραφεί. Η χώρα τότε παρήγαγε 220 δισεκατομμύρια ναι, ευρώ και παραπάνω ετησίως. Τώρα παράγει 180 το πολύ. Αυτά κάπως διανέμονται. Ποια είναι η βασική σχέση διανομής? Μισθή και κέρδη. Ωραία. Όταν οι μισθοί πέφτουν 50% ενώ το προϊόν έχει πέσει 25%, είναι προφανώς ποιος ωφελείται. Έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα που τα μεγάλα κέρδη, τα εισοδήματα από προσόδους, τα εισοδήματα που δεν είναι από εργασία, τα προστατεύει. Διότι παρότι σαν μέσος όρος έχουμε μειωθεί κατά 50% το προϊόν που παράγει η χώρα, η μεριά της πλειοψηφίας, η μεριά της μισθωτής εργασίας και των συντάξεων έχει χάσει σχεδόν 50%. Μάλιστα. Σαν τάξη, αν υπολογίσουμε και την ανεργία, έχει μειωθεί 30% το εισόδημα του μέσου εργαζόμενου, αλλά αν υπολογίσουμε αυτούς που έχουν χάσει τα πάντα και από την ανεργία, επομένως έχουμε ένα πρόγραμμα αναδιανομής του εισοδήματος, το οποίο είναι κατά την εκτίμησή μας λοιπόν αντιδραστική αναδιανομή, διότι βοηθάει τους λίγους εις βάρος των πολλών. Σε αυτό το κλίμα και αυτό Κατσότερα. Το επιχειρηματικό περιβάλλον και το κοινωνικό περιβάλλον επιδεινώνεται η δυνατότητα ανάπτυξης αυτής της χώρας. Γιατί ο κύριος Δραγασάκης αυτό το ένα δίκιο το είχε? Διότι με μία πολιτική σωστής φορολογικής επιβάρυνσης σύμφωνα με τις φοροδοτικές ικανότητες του καθένα, αυτό που λέει το Σύνταγμα, θα είχαμε τουλάχιστον έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ όσος είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης. Εδώ τα έσοδα του δημοσίου. Άρα η εκτίμηση, η εκτίμηση που έκανε τότε το ΠΑΣΟΚ με βάση αυτό που είπε ο κ. Σαχινίδης, λέω. Με βάση αυτό που είπε ο κ. Σαχινίδης. Όχι, όχι, διότι το ΠΑΣΟΚ κυβερνούσε. Τότε το ΠΑΣΟΚ που έλεγε ότι. Κυβερνούσε. Το 2009 Σεπτέμβριο κυβερνούσε. Δεν το έχουμε φορολογήσει, δεν τα έχουμε αυτό. Ένα νούμερο να σας πω. Από το 1997 μέχρι το 2008 αυξήθηκε το προϊόν που παράγει η χώρα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, κατά 61%. Ο λόγος χρέους με
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν παρέμεινε στο 1%. Γιατί? Διότι όσο αυξανόταν το ΑΕΠ, άλλο τόσο αυξανόταν και το χρέος. Γιατί αυξανόταν το χρέος? Διότι τα έσοδα του κράτους συνεχώς μειωνόντουσαν μέσα από αυτή την άδικη φορολογική πολιτική. Στο ίδιο θέμα, κύριε Βαδριανάκου.